Πάμε να συνδεθούμε με το Πολυκέντρο Νεολαίας, εκεί που βρίσκεται Φωτεινή Μαυροματάκη, συνάδελφος, καθώς σε πολύ λίγο έχουμε εκεί την ομιλία του Νίκου Φίλη, πρώην Υπουργός Παιδείας. Έρχεται στην Κρήτη, μάλιστα, και λίγες ημέρες μετά την κάθοδο του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σκουρλέτη. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα, Νικολέτα. Εδώ λοιπόν, σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του κυρίου Φίλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργού Παιδείας, αριστερά, κεντροαριστερά και προοδευτικές συμμαχίες. Αυτό είναι το θέμα της συζήτησης. Όμως, Νικολέτα, έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Φίλη, ωραία, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε θέλουμε να μας πείτε εσείς ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε από εδώ σήμερα όσον αφορά τις προοδευτικές συμμαχίες, γιατί ήσασταν εσείς που αναφέρατε ότι είναι η διέξοδος, η πολιτική, οι προοδευτικές αυτές συμμαχίες. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η χώρα μας βγήκε από την Δανειακή Σύμβαση. Έχουμε περισσότερα περιθώρια ώστε να αποφασίζουμε τις πολιτικές μας, βεβαίως με καταναγκασμούς, αλλά περισσότερα περιθώρια. Το δίλημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο δεν υπάρχει πια στην πολιτική ζωή του τόπου. Συνεπώς πρέπει να υπάρξουν συγκλήσεις προγραμματικές ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις από τη μία πλευρά, στις ιδιωτικές από την άλλη πλευρά, προκειμένου να διαμορφωθεί πρόγραμμα εξόδου της χώρας από την κρίση, παραγωγικής ανασυγκρότησης και μιας ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα που θα κουβεντιάσουμε και σήμερα. Πώς ξανάρχεται και η πολιτική ζωή της χώρας στους κανονικούς της ρυθμούς, mm-hmm, εκτός των καταναγκασμών των μνημονιακών. Να ρωτήσουμε, ναι, Φωτεινή. Που μου έχετε γράψει, κύριε Φίλη. Ναι. Ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, Φωτεινή. Μπορείς να θέσεις το ερώτημά σου και θα το θέσω εγώ μετά. Σε διέκοψα, ναι. Στην ανακοίνωση, λοιπόν, Νικολέτα, γίνεται λόγος για ακροδεξιά κόμματα που απειλούν την δημοκρατία και αναφέρεστε και στην Ευρώπη, το τι έχει γίνει στην Ευρώπη με την ακροδεξιά και την άνοδο της ακροδεξιάς. Στην Βραζιλία την είδαμε, στην Ευρώπη βλέπετε τι γίνεται, να μην τα αναφέρω αναλυτικά. Η Ελλάδα απειλείται από αυτό? Κοιτάξτε, στην Ελλάδα δεν έχουμε μια ανάπτυξη της ακροδεξιάς πέρα από τα ποσοστά που έχουμε δει της Χρυσής Αυγής, γιατί υπήρξε μια ευτυχία ιστορική. Ο ριζοσπαστισμός ο κοινωνικός εκπροσωπήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το ανάγχωμα της δημοκρατίας στην Ελλάδα και έτσι η ακροδεξιά δεν μπόρεσε να ψαρέψει σε θολά νερά, δεν μπόρεσε να δημαγωγήσει πάνω στην απογοήτευση των πολιτών και στα βάσανά τους από τις μνημονιακές πολιτικές. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν την αριστερά με τις ευρύτερες συμμαχίες που μπορεί να διαμορφώσει στον προοδευτικό χώρο, που θα είναι όχι μόνο ένα ανάγχωμα απέναντι στην ακροδεξιά, αλλά μια προθετική δύναμη για να αλλάξουμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, την κοινωνία. Φωτεινή, να μεταφέρουμε και στον κύριο Φίλη το ερώτημα, γιατί θα θέλαμε να κάνει και μια αποτίμηση, καθώς οδεύουμε και προς το τέλος της τετραετίας και της συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τη συνεργασία ενός κόμματος το οποίο προέρχεται λοιπόν από την αριστερά, με τη συνεργασία με ένα κόμμα το οποίο δεν προέρχεται από τον ίδιο χώρο και φυσικά πώς αποτιμά και ο ίδιος τις εξελίξεις μετά την παρέτηση του Νίκου Κοντζιά και όλη αυτή τη διαφωνία του κυρίου Κοντζιά με τον κύριο Καμένο. Μου λέει η Νικολέτα λοιπόν από το στούντιο να κάνετε μια μικρή αποτίμηση καθώς οδεύουμε προς το τέλος της συνεργασίας μιας συγκυβέρνησης που προέρχονται τα κόμματα από διαφορετικούς χώρους, ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ από το χώρο της αριστεράς, η ΔΕ ανεξάρτητη Έλληνες από άλλο χώρο. Πώς τα αποτιμάτε αυτά τα πράγματα και πώς σχολιάζετε και τις όλες εξελίξεις καθώς έχουμε και την παρέτηση του Κοντζιά? Η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ήταν μια αναγκαστική κυβερνητική συνεργασία. Προέκυπτε από το σχετισμό δυνάμεων που διαμόρφωσε η ψήφος του λαού το Ιανουάριο και το Σεπτέμβριο του 2015. Είχαμε ως εντολή να βγάλουμε τη χώρα από τους πολύ δύσκολους μνημονιακούς καταναγκασμούς και ταυτοχρόνως να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να βγούμε στο ξέφωτο της ανάπτυξης. Όλα αυτά σε κάποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί και το μνημόνιο δεν είναι αυτό που καθορίζει σήμερα τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας. Η διαιρετική τομή δεν είναι μνημόνιο, αντιμνημόνιο πια στην κοινωνία. Η διαίρεση είναι από τη μια ο νεοφιλελευθερισμός, δηλαδή όλα για τις αγορές, και από την άλλη οι προοδευτικές και αριστερές πολιτικές, δηλαδή πολιτικές υπέρ των πολλών και υπέρ της ενίσχυσης, mm-hmm, του κοινωνικού κράτους. Mm-hmm.
Αυτή είναι η νέα προσπάθεια και εκεί ο καθένας θα διαλέξει συμμαχίες. Επειδή τώρα Φωτεινή, και να θέσουμε και αυτό το ερώτημα στον κύριο Φίλη, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής, μια συμφωνία των Πρεσπών. Δεν είναι μόνο η οικονομία η οποία μπήκε φυσικά στο επίκεντρο για την συγκυβέρνηση. Πώς σχολιάζει την στάση του κυβερνητικού εταίρου που λέγεται Πάνος Καμένος και αν ενδεχομένως ο ίδιος θα έπρεπε να ακολουθήσει μια πιο συντηρητική τακτική σε αυτή την συγκυβέρνηση? Αυτό το ερώτημα να βάλουμε στον κύριο Φίλη. Πώς σχολιάζετε λοιπόν την κυβερνητική τακτική του Πάνου Καμένου όσον αφορά τη στάση του προς τη συμφωνία των Πρεσπών και αν ο ίδιος θα έπρεπε να ακολουθήσει ίσως μια πιο συντηρητική στάση? Ο Καμένος έχει την άποψή του. Δεν είναι αυτή που περιλαμβάνει τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης που ψηφίστηκαν από τη Βουλή και που είναι η εντολή για να ακολουθεί την εξωτερική πολιτική κυβέρνηση. Είναι άλλη άποψη για το μακεδονικό. Θα έρθει η συμφωνία στη Βουλή. Και αν δεν ψηφίσει, όπως λέει ο κύριος Καμένος, τη συμφωνία των Πρεσπών, θα την ψηφίσει η Βουλή. Θα υπάρξει πλειοψηφία και θα υπάρξει πλειοψηφία για την κυβερνητική σταθερότητα. Διότι αυτό που έχει ανάγκη σήμερα ο τόπος μας δεν είναι αναμπουμπούλες, είναι σταθερότητα. Πολιτική σταθερότητα ως προϋπόθεση, ως θεμέλιο για να βγει η χώρα από την οικονομική κρίση προς όφελος των πολλών. Και αυτό διασφαλίζεται με την διακυβέρνηση της αριστεράς. Και να κάνουμε και ένα τελευταίο ερώτημα, Φωτεινή, ότι έχει να κάνει με τη συνταγματική αναθεώρηση και τις προτάσεις του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Ποιο είναι κατά τον ίδιο, ποιο είναι κατά τον κύριο Φίλη, το βασικό διακύβευμα της διαδικασίας αυτής, το κορυφαίο από όλες αυτές, από όλα αυτά τα άρθρα τα οποία συζητάμε για το κατά πόσο θα αναθεωρηθούν? Για τη συνταγματική αναθεώρηση, λοιπόν, ρωτάει η Νικολέτα. Να κάνουμε ένα τελευταίο ερώτημα. Ποιο είναι το βασικό διακύβευμα όλης αυτής της διαδικασίας, της συνταγματικής αναθεώρησης? Η δημοκρατία μετά την εποχή των μνημονίων. Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες να μην είναι καχύποπτοι απέναντι στην πολιτική, διότι η πολιτική και με μικρονομιότητα και με ήττα δίδουν τέτοιες αφορμές στο να απομακρύνεται ο πολίτης από την πολιτική, από τη λαϊκή συμμετοχή, από τη δημοκρατική διαδικασία. Αυτό είναι το διακύβευμα, να ξανάρθει ο πολίτης ενεργός στα πράγματα, να πάει τη ζωή του στα χέρια του. Και αυτό μπορεί να γίνει με μια σειρά διαδικασίες που προτείνουμε, αλλαγές στο Σύνταγμα, όπως είναι η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, οι διατάξεις για την ευθύνη των υπουργών, έτσι ώστε να μην φαίνεται ότι έχουν καταδίωκτο οι υπουργοί αν διαπράττουν αδικήματα. Τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της κυβέρνησης, που αφορούν την εκλογή μέσα δημοψηφισμάτων, το να δημιουργούνται δυνατότητες νομοθετικών πρωτοβουλίων, όπως επίσης και τα θέματα που αφορούν τους διακριτούς ρόλους ανάμεσα στην Εκκλησία και το κράτος. Και τέλος, επειδή ζούμε μια περίοδο όπου τα μνημόνια επέβαλαν νεοφιλελεύθερες πολιτικές, θέλουμε στο Σύνταγμα να υπάρχει μια σπίδα προστασίας κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως είναι η προστασία στο δικαίωμα του νερού να είναι υπό δημόσιο έλεγχο, της ηλεκτρικής ενέργειας, των εργασιακών σχέσεων. Ένα μεγάλο θέμα. Να σε αφήσω, Φωτεινή, να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσει εκ μέρους μας φυσικά και τον κύριο Φίλη, καθώς δεν φοράει επιστροφή για να τον ευχαριστήσουμε εμείς. Συνέχισε το ρεπορτάζ. Υπάρχει και πολύ αυτοδιοικητικό ζουμί στις πολιτικές διεργασίες. Ενδεχομένως να βγουν και κάποιες ειδήσεις σήμερα από εκεί. Αποδεσμεύουμε, Φωτεινή. Σε ευχαριστούμε και εσένα και τον κύριο Φίλη.